Φαίνεται πως το πρόβλημα το οποίο έχει προκύψει σχετικά με τον χώρο στάθμευση κάτω του πλατεία, το οποίο από την περασμένη Πέμπτη λειτουργεί χωρίς αντίτιμο και έλεγχο, υφίσταται ουσιαστικά από το 2013, με το θέμα να αναδεικνύεται μετά από καταγγελίες πολιτών. Πολύ πριν το 2013. Σπύρο, Σπύρου. Και πιο νωρίς ακόμη, με μια καταγγελία πολιτών. Με μια καταγγελία πολιτών, απλών πολιτών, προς την αρχή διαφάνειας. Τότε είχαν γίνει διάφορες διαβουλεύσεις. Το 2016 δόθηκε μία βεβαίωση από την τότε αντιπεριφερειάρχη, την προκάτοχό μου, την κυρία Πανδύ, ότι ισχύει η άδεια έως το 2019. Υπήρχαν κάποιες προδιαγραφές οι οποίες έπρεπε να τακτοποιηθούν εντωμεταξύ από τον τότε Δήμο, τον ενιαίο Δήμο. Δυστυχώς όμως τον Αύγουστο του 2019, ο τότε αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης ο κ. Μιχαλάς αναγκάστηκε να κάνει ανάκληση της αδείας, διότι δεν πληρούσε δεν πληρούνταν για τη λειτουργία του διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Η μεθυμίστος μετά από αυτοψία του Τμήματος Μεταφορών της Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων διαπιστώθηκε πως ο χώρος δεν πληρούσε τις απαραίτητες προϋποθέσεις και πλέον έχει σταλεί έγγραφο στο Δήμο για τις απαιτούμενες ενέργειες. Και ως ότου, το πάρκινγκ λειτουργεί χωρίς αντίτιμο και έλεγχο. Μάλιστα, χθες η Δήμαρχος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων ανέφερε πως ουσιαστικά ο χώρος αυτός ποτέ δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για να λάβει κανονική άδεια και λειτουργούσε συνεχώς με προσωρινές. Είναι ούτως ή άλλως αυτό που γίνεται. Καταρχήν, αυτό δεν έχει αδειοδοτηθεί ποτέ κανονικά και με όλες τις προϋποθέσεις που προβλέπει ο νόμος, που ορίζει ο νόμος για χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης πάρκινγκ. Άρα αυτό που λειτουργούσε ήταν πάντα με προσωρινές άδειες. Το καλό σενάριο λοιπόν είναι να πάρει μια προσωρινή άδεια, διότι έχουμε στο σχεδιασμό μας, όπως είπα, να φροντίσουμε και να ευπρεπίσουμε το κομμάτι αυτό. Να ενταχθούμε δηλαδή σε χρηματοδότηση που ήδη μας έχει εγκριθεί, ώστε να το ευπρεπίσουμε και να γίνει όπως πρέπει. Όπως συνάδει να είναι ένας χώρος στάθμευσης με περιορισμένες θέσεις, μέσα σε ένα κέντρο πόλης, μέσα σε μια πλατεία, μέσα σε μια τέτοια... Μόνιμης. Ίσως το πλέον χαρακτηριστικό από τα κριτήρια τα οποία δεν διαθέτει ο συγκεκριμένος χώρος στάθμευσης είναι η περιμετρική περίφραξη. Κάτι το οποίο φαντάζει να έχει αντικειμενικές δυσκολίες, δεδομένου πως το πάρκινγκ αυτό βρίσκεται στην παλαιά πόλη της Κερκυράς. Η διαφάνειας κοιτάει να δει αν λειτουργεί σωστά ή δεν λειτουργεί σωστά ο συγκεκριμένος χώρος. Και έχει κάποια κριτήρια. Τα κριτήρια για να λειτουργεί ένα πάρκινγκ είναι δεδομένα. Ζητάει λοιπόν το φάκελο για να δει κατά πόσο αυτό λειτουργεί νομίμως, δεν λειτουργεί νομίμως. Εμείς, ο χώρος δεν διαθέτει περιμετρική περίφραξη που είναι το ένα από τα πιο βασικά. Δηλαδή λέτε ότι αν διέθετε όλες τις αναγκαίες προϋποθέσεις θα μπορούσε εκ νέου να αδειοδοτηθεί. Φυσικά. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα με την αρχαιολογία. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας. Πλέον οι ευθύνες έχουν περάσει στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων, ο οποίος είναι υπεύθυνος για να επιληθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Δεδομένου ότι κάθε καλοκαίρι η κίνηση στο νησί είναι αυξημένη. Πότε πιστεύετε ότι θα είσαστε σε θέση να ενημερώσετε, δηλαδή θα έχετε σαφή εικόνα και υπηρεσία σας? Μέχρι το τέλος της εβδομάδας για να ενημερώσουμε πληρέστερα. Μάλιστα. Απλά ούτως ή άλλως το στόχο μας είναι αυτό που είπατε. Για το ζήτημα του πάρκινγκ στην κάτω πλατεία, σήμερα με ανακοίνωσή της η παράταξη Εκκίνηση Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο υποστηρίζει πως η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανησυχίες, καθώς συνεχώς μειώνονται οι θέσεις στάθμευσης στην πόλη της Κέρκυρας, ασκώντας κριτική στην Δημοτική Αρχή, καθώς για 2 ολόκληρα χρόνια δεν κατέθεσε ποτέ τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Και ο συγκεκριμένα χάθηκε ο χώρος που ήταν απέναντι από τη Λαϊκή στο όνομα της δημιουργίας θεάτρου από την Αφορά Αρχαιοτήτων, ενώ και ο παραλιακός χώρος της Πηγιάς απειλείται, καθώς εκεί θα γίνουν έργα για τη δημιουργία της νέας μαρίνας. Το συμπέρασμα είναι ότι με την υφιστάμενη Δημοτική Αρχή ιδρύουν ράτζι συνεχώς με τράμα απώλειες θέσεων στάθμευσης. Ταυτόχρονα δεν προστίθεται καμία, δημιουργώντας ασφυκτικό πλαίσιο για τους κατοίκους και τους επαγγελματίες της παλαιάς πόλης. Επιπλέον, το πρόβλημα που δημιουργείται αφορά άλλους Κερκυραίους πολίτες, οι οποίοι εισέρχονται στο κέντρο της πόλης προκειμένου είτε να διεκπαιρεώσουν διάφορες υποθέσεις τους, είτε απλώς να το επισκεφθούν, αναφέρει η Δημοτική Παράταξη Κίνηση Αριστερό Δημοκρατικό Μέτωπο, η οποία δεσμεύεται πως το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα φέρει το θέμα, κάνοντας λόγο για υποβάθμιση της ζωής των δημοτών.